Ανανεώθηκε πριν από λίγο η διαδεσιμότητα του αξιωματικού στην υπόθεση Αριστοτέλους. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Θυσίας Ιωάννου έχει λεπτομέρειες. Θυσία, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Αυτό που αναμενόταν από το πρωί νικήτα, δηλαδή για ακόμη 10 μέρες η διαδεσιμότητα του ανώτερου αξιωματικού, φαίνεται να βεβαιώνονται μέσα και από την ανακοίνωση της Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι αποφάσισε, όπως παρατείνει τη διαθεσιμότητα του ανώτερου αξιωματικού, μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου, με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της αποτελεσματικότητας της έρευνας και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Η κυρία Δράκου τονίζει, σε περίπτωση ολοκλήρωσης της έρευνας του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή πριν τις 15 Σεπτεμβρίου, τότε η διαθεσιμότητα έρεται αντίστοιχα. Να πούμε, Νικήτα, ότι ο κύριος Εμιλιανίδης πήρε προθεσμία μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου να παραδώσει το πόρισμα γύρω από την υπόθεση των φυλακών. Πριν από 4-24 ώρα ζήτησε ακόμη λίγες μέρες, έλαβε ακόμη 10 μέρες από πλευράς Γενικού Εισαγγελέα. Ήταν αυτό που άλλαξε την κατάσταση και σήμερα η κυρία Δράκου, μετά από ενημέρωση από την νομική υπηρεσία, ενημέρωσε αργά το απόγευμα τον ανώτερο αξιωματικό για τα γεγονότα και, όπως είπαμε, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, εκτός και αν ολοκληρωθεί νωρίτερα το πόρισμα του κύριου Εμιλιανίδη. Φυσία Ιωάννου, ευχαριστούμε.